να τρως είτε κρέατα ή οτιδήποτε άλλο, είναι προτιμώ πολύ το ψαράκι. Ή τα λαχανικά, γι' αυτό θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε και καλοκαιρινές συνταγές με λαχανικά. Τι γανιτό! Μ' αρέσει το κατά προτίμηση. Ναι, ναι. Ωραία. Σαν τίνο μου είναι έτοιμο το ψάρι μας. Θα το αφαιρέσω σιγά σιγά έτσι σε ένα χαρτί κουζίνας, το οποίο θα απορροφήσει όλα τα περιπτά λάδια. Να πάρω μια κουταλίτσα γιατί δεν με βολεί τόσο πολύ η άλλη. Μάλιστα. Ωραία. Θα το αφήσουμε για λίγα λεπτά έτσι να στραγγίσει πριν να το φάμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάνουμε, Κωνσταντίνα μου. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα κάνουμε. Εννοείται. Μην είμαστε λέει μαργοί, περιμένουμε. Σου αρέσει έτσι να τα τρως ζεστά. Ναι, αλλά... μ' αρέσει. Ωραία. Και όπως πάντα ξέρεις, φέρνω ένα ιδιαίτερο σκεύος. Κοίταξε πόσο μεγάλο είναι. Το βάλω εδώ. Μάλιστα. Θέλεις να το σερβίρεις με τον τρόπο σου. Θέλεις να κάνεις και την παρουσίαση. Τι να σου φέρω ένα πιάτο, άμα δεν είναι όμορφο και περιποιημένο. Βέβαια. Είμαι και εγώ αυτής της άποψης. Αν και η γεύση είναι πιο σημαντική τώρα στο φαγητό. Εννοείται ότι η γεύση είναι πιο σημαντική. Αλλά αν σερβιριστεί και με ένα όμορφο πιάτο, με ένα συνδυασμό. Χορταίνει και το μάτι. Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι την εμφάνιση. Πολύ ωραία. Ωραία. Και μια σως δίπλα, τι σως θα έβαζες? Ωραία, θα έβαζα μια σως αφού μου έδωσες την μπάσα για τη μαγιονέζα, σάλτσα. Μαγιονέζα, μουστάρδα. Θα έβαζα μια ωραία μαγιονέζα με ψιλοκομμένο κουτρούβι, το καπάρι το γνωστό. Πολύ ωραία. Τριμμένο αυγό, κρεμμύδι και μαϊντανό μέσα. Εντάξει, νομίζω ήταν πιο ευκολή, αλλά εντάξει. Είναι πολύ απλό. Είναι. Παίρνουμε τη μαγιονέζα, ωραία. Παίρνουμε ένα βραστό αυγό, το τρίβουμε μέσα. Παίρνουμε καπάρι. Βραστό αυγό. Ναι, βρασμένο αυγό. Και το τρίβουμε μέσα. Το τρίβουμε μέσα, θα δώσει έτσι πιο πλούσια γεύση στη μαγιονέζα μας. Καπάρι, το ψιλοκόβουμε, το ρίχνουμε γι' αυτό στη μαγιονέζα. Τέλεια. Και λίγο μαϊντανό ή άνηθο. Ανακατεύουμε και έχουμε. Και μια... σερβίρουμε μαζί. Υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα δοκιμάσω, μόλις κρυώσουν. Εννοείται να μην σε κάψω κιόλας. Ναι, ευχαριστώ και έχω και άλλη εκπομπή. Γεια σου Νικόλα μου, θα τα πούμε αύριο. Θέλω να πούμε στον κόσμο τι έχουμε αύριο. Ωραία, αν και είπαμε έτσι να το κρατήσουμε σαν έκπληξη. Εντάξει, σήμερα νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Αύριο θα έχουμε καλεσμένο ένα σεφ από τη Βραζιλία. Βραζιλιάνο θα έχουμε εδώ πέρα αύριο. Και τι θα κάνετε? Θα μας μαγειρέψει με τη βοήθειά μου, θα μας μαγειρέψει βραζιλιάνικη κουζίνα. Θες να πούμε και τη συνταγή? Όχι, αύριο τα υπόλοιπα. Θα σου πω μόνο δύο υλικά. Ανανάς και καρύδα. Και καρύδα. Αλήθεια! Αλήθεια! Αύριο όλα αυτά. Αύριο, αύριο θα πούμε τα κόλληνα. Τιγανιτό. Λίγο τιγανιτά έχει, όπως είπε η Κωνσταντίνα, αλλά δεν θα είναι τιγανιτό. Τέσσερις να πω εγώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε Νικόλα μου. Bye, γεια σου. Λοιπόν, εντάξει, Χριστιανά μου, μην τα λούσεις τα μαλάκια σου σήμερα, αφού και αύριο θα έρθει. Δεν θα τα λούσω, Κωνσταντίνα μου. Μην άλλο, δεν θα σου πω. Ένα νομίζω ότι πιάτσε ψάρεψε. Εντάξει, ρε παιδιά, η κουζίνα είναι ωραία. Ναι. Και τις μυρωδιές. Μαζές, μαζενιμίτ. Θέλω να πω ότι σου πάνε πάρα πολύ. Σου πάνε πάρα πολύ τα σκουλαρία που φοράς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είτε ψάρω ταβέρνα, είστε όλο στόλα για σένα, το ίδιο πράγμα.